Ο Πρωθυπουργός, με την εισήγηση του Υπουργού Συμβουλίου Αναχείρας για διάλυση της Βουλής και εκλογές στις 21 Μαΐου, περνάει το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου, προκειμένου να ολοκληρωθούν από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας όλες τις θεσμικές ενέργειες που απαιτούνται για την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Έχω την χαρά να σας παραδώσω την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εισηγούμαστε την διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εθνικών εκλογών την 21η Μαΐου, σε 4 εβδομάδες από τώρα. Αυτό επιτάσσουν τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος, το άρθρο 41. Επί της ουσίας όμως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει πρακτικά τη θητεία της, όπως είχα δεσμευθεί εξ αρχής ότι πρέπει να γίνει, διότι αυτό πιστεύω ότι επιτάσσει η θεσμική συνέχεια του κράτους. Ενώπιον της Κατερίνας Ακελαροπούλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για αγώνιμη αντιπαράθεση επιχειρημάτων, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να κρίνουν με νυφαλιότητα ποιος πρέπει να τους κυβερνήσει την επόμενη τετραετία, και εύχεται μια προεκλογική περίοδο μακριά από τοξικότητες και ακραίες συμπεριφορές. Εύχομαι να έχουμε μια ήρεμη και γόνιμη προεκλογική περίοδο για το καλό της χώρας. Να ευχηθώ η προεκλογική περίοδος να γίνει εφαλτήριο για τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών στην μεγάλη δημοκρατική διαδικασία που είναι οι εθνικές εκλογές, και απευθύνομαι ιδιαίτερα στη νέα γενιά, στα νέα παιδιά που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Λίγο αργότερα, με διάγγελμά του, ο κ. Μητσοτάκης αναλύει τους πυλώνες της πολιτικής του τα 4 τελευταία χρόνια, κάτι που φαίνεται ότι θα προκρίνει καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις μου με αφορμή τη σημερινή θεσμική διαδικασία. Με την ειλικρίνεια που σας μιλώ εδώ και 4 χρόνια. Και με ίσχυτη συνείδησή μου ότι έμεινα πιστός στο καθήκον. Δίχως να κρύβομαι πίσω από τις άσχημες στιγμές, που πρέπει να γίνονται όλο και λιγότερες, και επιμένοντας τις καλές, που οφείλουμε να τις κάνουμε περισσότερες.